Ταξίδι στην Αδριανούπολη προς αναζήτηση του μετοχίου της Μονής Κίκου. Τι ανέφερε σε ομιλία του για το θέμα ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αριστιάδας Βαρθολομαίος Αστεριάδης. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, τι γιορτάζει η Εκκλησία μας. Αγώνες Στίβου, 7η Πολυνίκια 2024 στο Δημοτικό Στάδιο Αριστιάδας. Ποια ήταν η συμμετοχή των μικρών και εφήβων αθλητών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή της Ορθοδοξίας 24 Μαρτίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Αριστιάδας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Θεοδόρια 2024, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αριστιάδας Βαρθολομαίος Αστεριάδης μίλησε για ένα ταξίδι στην Αδριανούπολη, όπου μαζί με τον πατέρα Θεόδωρο Στυλιανού από την Μητρόπολη Ταμασού της Κύπρου και τον εκπαιδευτικό και ιστορικό ερευνητή Γιώργο Ριζιώτη αναζητούσαν το μετόχι της Μονής Κίκου στη γείτονα χώρα. Σημειώνεται ότι οι φετινές εκδηλώσεις Θεοδόρια 2024 είναι αφιερωμένες στα 50 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Θεοδόρια 2024 πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Οριστιάδας Βαρθολομαίο Αστεριάδη. Το θέμα ήταν μοναστηριακά μετόχια στην Αδριανούπολη, μετόχι της Μονής του Κίκου. Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Οριστιάδας Βαρθολομαίος Αστεριάδης, ο πατήρ Θεόδωρος Στυλιανού από την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού Κύπρου και ο δάσκαλος Γιώργος Ριζιώτης επισκέφθηκαν την Αδριανούπολη τον Μάρτιο του 2024 με σκοπό την ξενάγηση στις πρώην ελληνικές γειτονιές του Κάστρου που σώζονται μέχρι σήμερα κτίρια, ψάχνοντας για το μετόχι. Σκοπός της επίσκεψής μας ήταν ξενάγηση στις πρώην ελληνικές γειτονιές του Κάστρου που διασώζονται κτίρια και ίχνη. Δίπλα ακριβώς τους έδειξε ένα κτίριο παλιό που δεν μοιάζει με κατοικία αλλά επίσημο. Γιατί όχι εκκλησιαστικό οίκημα, καθώς είχε υπερυψωμένη πρόσωψη και κύκλο, πιθανόν για σταυρό ή εικόνα, πάνω από την εντυπωσιακή είσοδο. Κτίριο που έφερε και λαξευτούς λίθους. Τους είπα τις υποψίες μου ξεκάθαρα ότι αυτό το κτίριο ή είναι το μετόχι ή δεν υπάρχει κανένα ίχνος του, μιας και όλα τα άλλα κτίρια γύρω-γύρω είναι νεότερα. Αφού το επεξεργαστήκαμε για αρκετή ώρα, προχωρήσαμε για να πάμε πιο βόρεια, στο χωριό όπου κάποτε ήταν η Μητρόπολη και το Μητροπολιτικό, στο χώρο που ήταν κάποτε η Μητρόπολη και το Μητροπολιτικό Μέγαρο κτλ. Φτάσαμε πάλι στο κτίριο δίπλα στο πάρκινγκ, την αυλή του γυμνασίου δηλαδή, και την ώρα που περιεργαζόμασταν το κτίριο, το ξαναφωτογραφίζαμε και συζητούσαμε, μας πλησίασε ένας Τούρκος λέγοντας και δείχνοντας τους ιερείς, «Παπά, Ρουμ», αφού γνέψαμε καταθετικά, συνέχισε δείχνοντας το κτίριο και κάνοντας ανάλογες κινήσεις για να καταλάβουμε, «Μπου, Παπάς Εβέ, Ρεστορασιόν». Κατόπιν έγνεψε να τον ακολουθήσουμε και ξεκλειδώνοντας την είσοδο μπήκαμε μέσα. Ειλικρινά, κοντέψαμε να πάθουμε από την έκπληξη. Την εξέλιξη και από αυτά που αντικρίζαμε. Δεν καταλαβαίναμε τουρκικά, αλλά το εσωτερικό του χώρου μιλούσε και επιβεβαίωνε συνεχώς ότι αυτό το οίκημα ήταν το μετόχι. Εδώ ο χρόνος σταμάτησε. Όταν ξανακοιτάξαμε το ρολόι, είχε περάσει μια ώρα και ακολουθούσαμε τον Τούρκο που κλείδωνε την πόρτα πίσω μας λέγοντας «Φωτογράφ» και άρχισε να μιλά στο κινητό του. Εμείς κοιταχτήκαμε, άλλο περιμέναμε. Σε δύο λεπτά ήρθε μια κοπέλα με φωτογραφική μηχανή που μιλούσε αγγλικά. Μας εξήγησε ότι και οι δυο τους δουλεύουν στην εταιρεία που αναπαλαιώνει κτίρια και μετά τα μεταπολύνει. Ο χώρος που είχε έδρα το μετόχι της Μονής Κίκου στην Αδριανούπολη ή πουλήθηκε ή ενοικιάστηκε και σήμερα είναι κατάστημα με ρούχα. Σήμερα βέβαια αφού αναπαλαιώθηκε, μάλλον πουλήθηκε ή ενοικιάστηκε και αν δεν κάνω λάθος είναι κατάστημα που πολλά ρούχα.
Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής γιορτάζεται πανηγυρικά στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και σε όσες εκκλησίες χρησιμοποιούν το Βυζαντινό τελετουργικό. Την ημέρα αυτή τελείται ειδική θεία λειτουργία και λιτανία με εικόνες γύρω από το ναό. Λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας γιατί γιορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων και το θρίαμβο της Ορθόδοξης πίστης κατά της αίρεσης των εικονομάχων που δεν δέχονταν να τιμούν τις χρόνια. Διαταράχτηκε η Εκκλησία με διωγμούς από εικονομάχους. Πρώτος υπήρξε ο Αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος και τελευταίος ο Θεόφιλος, σύζυγος της Αγίας Θεοδόρας, η οποία μετά το θάνατό του ανέλαβε την εξουσία και στερέωσε πάλι την Ορθοδοξία μαζί με τον Πατριάρχη Μεθόδιο. Η Θεοδόρα διακήρυξε δημόσια ότι ασπαζόμαστε τις εικόνες όχι λατρευτικά ούτε ως θεούς, αλλά ως εικόνες των αρχετύπων. Την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, το 843, η Θεοδόρα μαζί με το γιο της Αυτοκράτορα Μιχαήλ λιτάνευσαν και αναστήλωσαν τις Άγιες εικόνες μαζί με τον κλήρο και το λαό. Από τότε γιορτάζουμε την ανάμνηση του γεγονότος, γιατί καθορίστηκε οριστικά ότι δεν λατρεύουμε εικόνες, αλλά τιμούμε και δοξάζουμε όλους τους Αγίους που εικονίζονται. Λατρεύουμε μόνο τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κανέναν άλλο, είτε Άγιο είτε Άγγελο. Να αλλάξουμε θέμα. Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδες στο Save Roads Project, υλοποιείται από την εταιρεία Hellas Direct, των κοινωνικών της δράσεων. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να επισκευάζει δωρεάν λακκούβες των δημοτικών δρόμων και να αναβαθμίσει, καλοποιήσει όλες τις σχολικές διαβάσεις. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας Ζήσης Παπαλαμίδης μίλησε στη Δημοτική Τηλεόραση για το ενδιαφέρον αυτό πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα Safe Roads που υλοποιεί στην Ορεστιάδη η εταιρεία Hellas Direct, ύστερα από ενέργειες του Δήμου, αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Ζήσης Παπαλαμπίδης. Την ικανοποίησή του και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος εξέφρασε ο κ. Παπαλαμπίδης. Ουσιαστικά θα επισκευαστούν και λακκούβες. Και όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο εδώ στην περιοχή με τις λακκούβες. Είναι αυτή η πρωτοβουλία αυτή τη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, αξιέπαινη πρωτοβουλία. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Δήμος μας έχει επιλεχθεί ανάμεσα και από άλλους για να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Κάτι πολύ ευχάριστο. Αυτό που ζητάμε από τους δημότες αρχικά είναι μέσω της εφαρμογής Δημότης Ορεστιάδας να ουσιαστικά να ταγκάρουν, να μας πούνε πού είναι. Που χρειάζονται παρεμβάσεις, περιοχές παρέμβασης, δηλαδή που είναι οι λακκούβες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παραδώσουμε μία λίστα στην εταιρεία, η οποία με τη σειρά της θα το δώσει στο συνεργείο για να γίνουν οι ανάλογες επισκευές. Και εκτός φυσικά από τις λακκούβες, όπως είπατε, θα καλοπιστούν οι διαβάσεις έξω από τα σχολεία, όλα τα σχολεία του Δήμου. Όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις θα γίνουν και όπου υπάρχουν θα καλοπιστούν με κάποια διάφορα σχέδια, συνήθως μολυβάκια έτσι, ωραία που είναι, θα είναι για τα παιδιά. Οι παρεμβάσεις στις σχολικές διαβάσεις θα έχουν καλεσθητικό χαρακτήρα. Θα μπει από πάνω ένα σχεδιάκι έτσι ωραίο, στα πλαίσια της νομιμότητας φυσικά, το οποίο θα δείχνει ότι πρόκειται για σχολική διάβαση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση, τον αναλαμβάνει όλη η εταιρεία, η συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, είναι εντελώς δωρεάν. Θα μου πείτε, αυτό είναι ένα ημίμετρο, γιατί ουσιαστικά πρέπει να. Αυτό που έχουμε στο πρόγραμμα είναι να γίνει μια συνολική παρέμβαση για τους δρόμους, ένα συνολικό πρόγραμμα ασφαλτόστρωσης. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, όπως γνωρίζετε. Δεν υπάρχει δρόμος χωρίς μπάλωμα, δεν υπάρχει μπάλωμα χωρίς λακκούβα. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν ολικά και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να μην ασφαλτοστρώνουμε ένα δρόμο, να μην τον φτιάχνουμε και αμέσως μετά να χρειάζεται ένα σκαφτί για να περαστεί κάποια παροχή οπτική ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται σωστός προγραμματισμός. Προσπαθούμε να βρούμε καταρχάς χρηματοδότηση, να δούμε αν υπάρχει κάποιο ενεργό πρόγραμμα και από εκεί και μετά, βάσει προγραμματισμού, να γίνουν. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, είναι πάρα πολλά. Ειδικά, να αναφερθώ, δεν είναι μόνο ο αστικός ιστός, είναι και το επαρχιακό δίκτυο περιοχής ευθύνης του Δήμου. Ειδικά ο δρόμος Βάλτος Χανδράς είναι σε χείριστη κατάσταση, είναι επικίνδυνος. Οπότε μελετούμε τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, πώς πρέπει να γίνουν
και να βρεθεί ανάλογη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες. Τα 7η Πολυνίκια 2024 πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Ορεστιάδα με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Πρόκειται για αγώνες στίβου που διεξήχθησαν στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας, όπου συμμετείχε μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών, καθώς και η δρομική ομάδα του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι αγώνες διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και αποτελούν πλέον θεσμό για την Ορεστιάδα. Τα 7η Πολυνίκια διεξήχθησαν σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας. 300 αθλητές από συλλόγους της Θράκης αγωνίστηκαν σε πολλές κατηγορίες, μεταξύ αυτών και δρομής από το φοιτητικό τμήμα στα 3 χιλιόμετρα. Σήμερα είναι τα 7η Πολυνίκια 2024, αγώνες στίβου. Συμμετέχουν 8 σύλλογοι από όλη τη Θράκη. Το Διομήδη Ξάνθης, ο Ρίσος Κομωτινής, ο ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομωτινής, ο Εθνικός, ο Δρομέας, ο Πρωτέας και οι Μυρμηδόνες και ο Πολυνίκης φυσικά. Είναι αγώνες που περιλαμβάνουν κατηγορίες γυμνασίου και από 5η-6η Δημοτικού. Απλά είχαμε και για τα παιδιά των νηπίων του Πολυνίκη και τα μέχρι 3η Δημοτικού κάποια δρομικά παιχνιδάκια. Υπάρχουν αρκετές καλές επιδόσεις, αν και θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμη, γιατί τώρα βγαίνουμε στην άνοιξη, οπότε τα παιδιά δεν είναι ακόμη σε μια κατάσταση πολύ καλής φόρμας, αλλά παρόλα αυτά έχω δει κάποιες πολύ καλές επιδόσεις σήμερα. Βγήκα πρώτος στα K16 αγοριών 80 μέτρα από τον Πρωτέα Αλεξανδρούπολης. Πολύ καλά για την ηλικία μου και χαίρομαι που βγήκα πρώτος. Πόσα χρόνια αγωνίζεσαι? Περίπου 3 χρόνια. Με λένε Δημήτρη Καφετζόπουλο. Βγήκα δεύτερο στα 80 μέτρα στην κατηγορία του K16. Και είμαι από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Οι αγώνες διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Είναι, να πω, εξαιρετική διοργάνωση, λίγα θα πω. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Πολυνίκη Ορεστιάδας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς, εθελοντές και όλους που βοηθούν να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Είναι κάτι, να το ξέρετε, πολύ δύσκολο και πάρα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται εδώ στην ακριτική Ορεστιάδα. Σαν τεχνικό σύμβουλο και σαν προπονητή στίβου, 35 χρόνια τώρα στο στίβο μέσα, τέτοιες εκδηλώσεις είναι που βοηθούν όχι να βγάλουμε πρωταθλητές απλά, και ο Πολυνίκης Ορεστιάδας έχει βγάλει πολλούς πρωταθλητές, αλλά είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες φέρνουν τα παιδιά στο γήπεδο, που είναι το ζητούμενο. Είναι να έρθει το παιδί να γυμναστεί και να φύγει από άλλες ψυχοφθόρες δράσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και παιδαγωγικά, αλλά και, πώς να το πω, πάρα πολύ σημαντική προσφορά του Πολυνίκη Ορεστιάδας στην τοπική κοινωνία. Ίσως δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά από ό,τι βλέπω χθες και σήμερα που είμαι εδώ, η τοπική κοινωνία το στηρίζει, γιατί βλέπω πάρα πολλούς γονείς με τα παιδάκια να τα φέρνουν στο γήπεδο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, πιστέψτε το. Και αυτό εδώ είναι ανταποδοτικό. Κάποια στιγμή θα γυρίσει στην ίδια την κοινωνία εδώ και θα φανεί πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται. Να έρχονται τα παιδιά στο γήπεδο. Αυτό θέλουμε σαν ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και σαν κεντρικό ΣΕΓΑΣ. Όσο μπορούμε εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε, στηρίζουμε και βοηθούμε τέτοιες δράσεις. Και μακάρι να γίνονται. Και πάλι αξίζει, το ξαναλέω, συγχαρητήρια σε αυτού τους ανθρώπους που κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Μία παράκληση μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να στηρίξει αυτού του είδους τις δράσεις. Είναι ερασιτεχνικές, δεν είναι επαγγελματικές. 300 παιδιά, μου κάνει τρομερή εντύπωση. 300 παιδιά απασχολεί αυτό ο σύλλογος εδώ. Και το ξαναλέω, από πόσες άλλες δράσεις που μπορεί να είναι άσχημες για την νεολαία μας σήμερα. Όλα αυτά που ακούμε καθημερινά με τα κινητά και όλα αυτά. Το να φέρνεις παιδιά στο γήπεδο είναι το πιο σημαντικό έργο που μπορείς να παρέχεις στην τοπική κοινωνία. Όπως επίσης να πω ότι όλοι οι Θράκοι, οι σύλλογοι της Θράκης είναι εδώ και βοηθούν με τη συμμετοχή τους σε αυτούς τους αγώνες. Χρειάζεται αυτό, τα παιδιά να κάνουν αγώνες, τα παιδιά να βρίσκονται μαζί τους, μεταξύ τους, και να υπάρχει η δυνατότητα μέσα από αυτά τα παιδιά στο μέλλον να βγαίνουν και οι πρωταθλητές. Όπως ο σύλλογος εδώ, το δικός, έχει το Ματζάρι, τους είδατε προηγουμένως βραβεύτες, και Σκηνίδη και πολλούς άλλους. Παιδιά τα οποία από εδώ από την ακριτική Ορεστιάδα συμμετέχουν σε αγώνες, συμμετέχουν σε εθνικές ομάδες και διακρίνονται. Θεωρώ ότι είναι όχι απλά πολύ καλό, είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται. Την παροχή ενός βάουτσερ για μαθητές της πρώτης γυμνασίου ύψος 300 ευρώ, που θα ονομάζεται Sports Pass, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως το Sports Pass θα ενεργοποιείται το τρίτο τρίμηνο του 2024 και θα είναι ύψος 300 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της άθλησης και αφορά ενίσχυση των εγγραφών των μαθητών σε αθλητικά σωματεία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, πιθανότατα θα ευνοηθούν και οι πολίτεκνοι αλλά και οι οικογένειες με αμαία. Τα κριτήρια θα είναι ισοδηματικά και θα αφορούν περίπου 35.000 μαθητές από τους συνολικά 100.000 που φοιτούν στην πρώτη τάξη του γυμνασίου.
Η διάταξη αναγράφεται στο τίσιο σχέδιο δράσης 2024 του Υπουργείου Παιδείας και αναφέρει: όπως σημειώνεται στο σχέδιο δράσης του Υπουργείου για το 2024, προβλέπεται πρόγραμμα ενίσχυσης της άθλησης των παιδιών, παρέχοντας την ευκαιρία σε πολλούς μαθητές της πρώτης γυμνασίου να εγγραφούν σε αθλητικούς συλλόγους της αρεσκίας τους, ενισχύοντας τον αναπτυξιακό αθλητισμό. Με περίπου 100.000 μαθητές να απαρτίζουν τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται το μέτρο, μόλις 35.000 θα δικαιούνται το ποσό των 300 ευρώ του βάουτσερ, οι οποίοι θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα με βάση οικογενειακά και εισοδηματικά κριτήρια. Στην αρχαιολογική έκθεση Μουσείο του Σπηλαίου θα περιηγηθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας.